Όλο αυτό πρέπει να φύγει. Να απολογηθεί, να φύγει. Να ανοίξουμε το κεντρικό δρόμο από κάτω. Το λαβωμένο από το σεισμό Αρκαλοχώρη επισκέφθηκε ο Γιάννης Βαρουφάκης, αφού όπως σημείωσε, θεωρεί υποχρέωσή του να ελέγξει την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στις υποσχέσεις που λαμβάνουν οι σεισμόπληκτοι και την πράξη. Ο γραμματέας του Μέρα 25 είδε από κοντά το κέντρο του Αρκαλοχωρίου, πολλά σημεία εκ του οποίου ισοπαίδωσε ο ισχυρός σεισμός, ενημερώθηκε για τις δυσκολίες που βιώνουν οι κάτοικοι και τόνισε ότι ρόλος των κομμάτων είναι να ελέγχουν την εξουσία, ώστε τα σχέδια που υπάρχουν να υλοποιηθούν. Όπως κάναμε στη Βόρεια Εύβοια, όπως κάνουμε στη Σάμο, πηγαίνουμε μετά για να δούμε ποια είναι η απόσταση μεταξύ των υποσχέσεων που λαμβάνετε εσείς, οι δημοτικές αρχές, οι πολίτες, οι σεισμόπληκτοι, οι πυρόπληκτοι και αυτά που γίνονται. Αυτά εδώ όλα θα γίνονται. Αυτά όλα αυτά θα γκρεμιστούν. Να, όπως είναι αυτό, θα γκρεμιστούν. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή του κόμματος στο Ηράκλειο, Γιώργο Λογιάδη, ενημερώθηκε από τη Δημοτική Αρχή Μινώα Παιδιάδος για το σχέδιο ανοικοδόμησης που υπάρχει για την περιοχή και το όραμα για την επόμενη μέρα από τον καταστροφικό σεισμό. Στη συνέχεια είχε επαφές με το Σύλλογο Σεισμόπληκτων που περιέγραψαν όλα τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν για όσους έχασαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλο τους το βιός. Το Αρκαλοχώρη έχει μια μεγάλη ευκαιρία να ξαναχτίσει κάτι καλύτερο. Είναι μια ευκαιρία, θα το πω άλλη μια φορά. Στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει να τις χρησιμοποιούμε τις ευκαιρίες αυτές. Όντως είναι μια μεγάλη ευκαιρία και εγώ θα πω ότι είναι μια πανελλαδική ευκαιρία. Στην Ελλάδα έχουμε πολλούς σεισμούς, συνέχεια σεισμούς. Το Αρκαλοχώρη μπορεί να γίνει πρότυπο. Δύο παραμένουν τα μεγάλα ζητήματα, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή Μινώα Παιδιάδος. Η χρηματοδότηση και οι αγκυλώσεις της γραφειοκρατίας. Να μπορέσει να μας βοηθήσει ώστε να έχουμε την απαιτούμενη χρηματοδότηση από την κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι που μας λείπει, ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους. Ο Γιάννης Βαρουφάκης βρίσκεται στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου του κόμματος.